Τελικά το καφέ της χαράς θα γίνει. Ο Χάρης και η Άννα είναι γεμάτη ελπίδες και όνειρα και πολλές ιδέες. Η Ρένια Λοϊζίδου πάντως είπε ότι εγώ είμαι σε ένα άλλο σύρα, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορώ να είμαι. Κοίτα να δεις, και αυτό το κατανοώ απολύτως. Δεν μπορεί να αφήσεις μια δουλειά που την έχεις πάει 5 χρόνια, ξέρω εγώ, για... Δεν την αφήνεις εύκολα. Έχεις πιο πολλές κατακτήσεις τώρα ως ξανθιά. Δεν έχω κατακτήσεις. Δεν μου στέλνουν εμένα μηνύματα και dick pics και τέτοια. Μόνο κάτι σκυλιά, κάτι γατιά. Δηλαδή, ζωής, πόσο καιρό είσαι μόνη σου? 5-6 χρόνια νομίζω ότι την έχω χάσει την μπάλα κι εγώ. Τι λες, την ηλικία σου? Όχι βέβαια, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να την ακούσω. Σε ποια ηλικία έκανες το πρώτο σου μπότοξ? Μεγάλη, πολύ. Το έκανα μετά το καφέ της χαράς και θα σου πω γιατί. Γιατί τότε μας είχε πει και ο σκηνοθέτης μας ότι με τη Ρένια, ότι η κορίτσια τα κοντινά σας παίζει πολύ τη δουμπά, για να το ισιώσουμε λίγο. Αν εξαιρέσει ότι λίγο το φρύδι έγινε του σατανά, μέχρι να επανέλθει, εντάξει, μετά κατά τα άλλα καλά.